Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση των βάσεων μετά τις 25 του μήνα. Η διαμόρφωσή τους είναι συνδυασμός του αριθμού των εισακτέων, των μορίων που συγκέντρωσαν, καθώς επίσης και των επιθυμιών τους που αποτυπώθηκαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αναμονή των βάσεων από 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου περιμένουμε τις βάσεις των Παναδικών 2019. Να θυμίσουμε ότι τις βάσεις καθορίζουν τρεις παράγοντες. Το ένα είναι οι βαθμολογικές επιδόσεις, το δεύτερο είναι ο αριθμός των εισακτέων και ο τρίτος παράγοντας είναι οι επιθυμίες των παιδιών. Συνεπώς, συμπληρώθηκε το μηχανογραφικό. Ακριβώς το μηχανογραφικό φέτος. Βέβαια, περιμένουμε για το πρώτο πεδίο μια μικρή πτώση βάσεων, 50% μόρια περίπου, που είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές, φιλολογικές, φιλολογίες, νομικές κλπ. Στο δεύτερο πεδίο, που είναι, θα λέγαμε, η τεχνολογική κατεύθυνση παλιά, δηλαδή πολυτεχνία. Περιμένουμε μεγαλύτερη πτώση, μπορεί να φτάσουν και 800 μόρια ακόμα, τόσο πολύ. Το τρίτο πεδίο που είναι οι ιατρικές επιστήμες και εκεί περιμένουμε μια μικρή πτώση. Και το οικονομικά που είναι το τέταρτο πεδίο, εκεί περιμένουμε μια σταθερότητα, όχι πολύ μεγάλη πτώση, μια πολύ μικρή γύρω στα 50 μόρια ή μια αύξηση γύρω στα 20 μόρια. Υπήρχαν δυσκολίες στα θέματα, έτσι εξηγείται και. Βέβαια, ακριβώς. Στο πρώτο πεδίο η ιστορία και τα αρχαία καθόρισαν τις βάσεις. Στο δεύτερο πεδίο φυσική και χημεία. Και στο τρίτο πάλι φυσική και χημεία και στο τέταρτο λίγο τα μαθηματικά. Οι καθηγητές περιμένουν επίσης τις ανακοινώσεις της Υπουργού αναφορικά με την λογοτεχνία. Περιμένουμε μέσα τον Αύγουστο, με δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Παιδείας και η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως, περιμένουμε εξορθολογισμό της ύλης για τις πανελλαδικές του 2020 και περιμένουμε επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει τελικά η συνεξέταση γλώσσης και λογοτεχνίας. Δηλαδή, αν θα είναι συνεξέταση ή θα είναι ενιαία εξέταση γλώσσης και λογοτεχνίας. Όλα αυτά είπε ότι μέσα στον Αύγουστο, από 23 και μετά, θα βγουν και θα γίνουν διασαφηνιστικές οδηγίες, θα δοθούν. Η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται την εβδομάδα από 26 έως 30 Αυγούστου και θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.